Εδώ είμαστε λοιπόν. Μας βρίσκεται πλέον σε αυτή τη θέση. Ο καλεσμένος μας είναι δίπλα μας, ο κύριος Ρήγας. Καλημέρα. Καλημέρα και από κοντά. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Πώς πήγαν οι διαδικασίες ενώ σε επίπεδο κόπωσης? Ήταν ένα δίμερο πολύ πυκνό. Ήταν όμως και ουσιαστικό και έγινε μια εξαιρετική κουβέντα. Και νομίζω ότι άνοιξε. Θα σας έλεγα ότι είναι πολλές οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάρτιο για να διαμορφωθεί και το σχέδιο, να ολοκληρωθεί, θα σας έλεγα, να δούμε όλες τις παραμέτρους, αλλά και σε επιμέρους ζητήματα όπως είναι αυτό η τακτική, η στρατηγική στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια ανάλυση των διεθνών σχέσεων και νομίζω ότι πια μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελική ευθεία για να διαμορφώσει και να ολοκληρώσει όλο το σχέδιο το οποίο, κατά τη γνώμη μας, οδηγεί και στην επόμενη τετραετία. Κύριε Ρήγα, να ξεκινήσουμε από το φλέγον ζήτημα. Είδαμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που δεν είναι άλλο από το ονοματολογικό. Ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο από τη συνέντευξή του όσο και από την τοποθέτησή του την εισηγητική στην Κεντρική Επιτροπή, εμφανίζεται αποφασισμένος να επιλύσει το ζήτημα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στο κάδρο μάλιστα μπαίνει και ο Αντώνης Σαμαράς στο επίπεδο της κριτικής που ασκείται. Τι να περιμένουμε? Θα κλιμακωθεί πολύ αυτή η κουβέντα και στον Ταβός βέβαια? Λοιπόν, κυρία Γιάννη, θέλω να πω το εξής, ότι είναι γνωστή η θέση καταρχήν του ΣΥΡΙΖΑ, που από το 1992 που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία της συζήτησης, και είναι σταθερή. Δηλαδή, πρώτον, ότι πρέπει να υπάρχουν καλές σχέσεις γειτονίας. Πρέπει να υπάρχει μια σχέση που είναι υποφελής για τις κοινωνίες και των δύο λαών και την οικονομική ανάπτυξη. Είναι μια στρατηγική την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά επέκταση ο συνασμός τα προηγούμενα χρόνια, που έλεγε μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένο σχέδιο, πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης. Αυτό έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα στην περιοχή, όπου είχαμε και το προσφυγικό, αλλά κυρίως τις μεγάλες αναταράξεις που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το δεύτερο είναι ότι για μας, σε μια αποσταθεροποιημένη περιοχή που ήταν τα Βαλκάνια, θέλουμε να υπάρξει επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων και κυρίως να υπάρχει ανάπτυξη στο σύνολο των Βαλκανίων, γιατί είναι για όφελος και δικό μας και των λαών. Τρίτο, δεν σημαίνει αυτό υποχώρηση σε εθνικά θέματα. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι οι εθνικές θέσεις της χώρας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο και κυρίως όταν έχεις περισσότερους φίλους και συμμάχους, αυτό νομίζω ότι και το αντιλαμβάνονται όλοι, αυξάνει το δικό βάρος της χώρας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει, κύριε Ρήγα, κοινή κυβερνητική θέση σε σχέση με τον Σκοπιανό? Και το ρωτάω αυτό γιατί άλλα ακούμε από τον κύριο Καμένο. Θέλω και εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Φεβαίως. Γιατί είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται και αυτό συνολικά. Είναι μια κυβέρνηση συμμαχική. Μια κυβέρνηση η οποία έχει διαφορετικές, τα κόμματα τα οποία παρτίζουν έχουν και διαφορετικές αφετηρίες και διαφορές. Δεν το έχουμε κρύψει αυτό. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι ήταν ένα πείραμα το οποίο δείχνει πώς κυβέρνηση συμμαχίας μπορούν όταν βάλουν στο κάντρο τη μεγάλη εικόνα, που είναι πώς μπορείς να βγεις από τα δύσκολα, και αυτό τα δύσκολα ήταν η οικονομική κατάσταση της χώρας την προηγούμενη περίοδο και τα μνημόνια, διαμορφώνει το επίπεδο και το πλαίσιο συνεργασιών. Κρατάνε ο καθένας τις διαφορές τους. Εδώ είναι άλλο θέμα όμως. Εδώ έχουμε ένα θέμα εθνικό. Δεν μπορεί στο εθνικό θέμα κανείς να κρύβεται. Και η στάση του καθενός έχει και την ιδιαίτερη βαρύτητα. Ναι, αλλά για το αποτέλεσμα η στάση του κυρίου Καμένου είναι σημείο κλειδί. Θα σας έλεγα ότι ανεξάρτητα της στάσης είτε του κυρίου Καμένου, όλοι θα κριθούν μέσα στη Βουλή. Και εκεί θα πάρουν θέση. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι, γιατί νομίζω ότι γίνεται ένα λάθος να μεταφερθεί στο θέμα της κυβέρνησης. Στη Βουλή θα κριθούν όλα. Εκεί λοιπόν και θα πάρουν θέση. Εκεί το μεγάλο πρόβλημα το έχει η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι με τη στάση του πατέρα του ή με τη στάση αυτού του κ. Σαμαρά, που έριξε για τυχοδιοκτικούς λόγους και προσωπικής στρατηγικής την κυβέρνηση τότε και οδήγησε σε μη λύση το πρόβλημα. Και επίσης θα συνιστώ σε άλλους να διαβάσουν και το βιβλίο και οι δημοσιογράφοι, αλλά και το βιβλίο του κ. Βαρβιτσιώτη, που λέει πολύ σημαντικά πράγματα για εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα. Εμείς θα. Από την δική μας στάση, και το ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός, τα εθνικά συμφέροντα, την εθνική κυριαρχία θα την κρατήσουμε με αυτόν τον τρόπο που το έχουμε πει επανειλημμένα, και
Θεωρώ ότι μπορεί να κλείσει και θα κλείσει και θέματα αλληλουργισμού. Δεν βοηθούν, κύριε Σαραντή, με κανέναν τρόπο σε αυτή την περίοδο και πρέπει να είναι παράδειγμα τα Βαλκάνια για την ανάπτυξη και η Ελλάδα να είναι ο ισχυρός παράγων συνοχής της περιοχής. Κύριε Ρίγα, καλά το βάζετε. Με μία διαφορά. Ας πούμε ότι τελικά προχωράτε, προχωράμε και υπάρχει μία λύση στο όνομα. Αλλά δεν υπάρχει σε σχέση με το Σύνταγμα. Και οι Σκοπιανοί λένε ότι εμείς το Σύνταγμα μας δεν το προχωράμε, δεν το αλλάζουμε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ζάντη, να αφήσουμε λίγο την απρακυλήσουν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, αν κάνουμε ειδικά σε εθνικά θέματα και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολλές φορές δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να διαμορφώσουμε εμείς. Υπάρχει μια στρατηγική, φαντάζομαι. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς θα υπάρξουν αυτή την ώρα οι συζητήσεις. Υπάρχει μια κυβέρνηση στην χώρα μας δίπλα, η οποία έχει φύγει από αυτό τον ακραίο εθνικισμό, αυτή την ακραία πόλωση που τη δημιουργεί και τη δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση θα καταλήξουμε, θα δούμε, θα υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, είπα, τα εθνικά συμφέροντα, εάν και εφόσον δεν υπάρχουν, θα σας έλεγα, λύσεις και δεν τηρούνται αυτά τα οποία έχουμε πει και νομίζω μέσα από τη συζήτηση θα γίνουν, προφανώς θα κριθούν όλοι, και εμείς και η γείτονα χώρα. Κύριε Ρίγα, να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτή τη βδομάδα κλείνει. Επέτρεψε μου, Μαρκαζία. Επειδή έχει τεθεί από τους Σκοπιανούς το θέμα του δημοψηφίσματος. Εχθές υπήρξε μία δημοσκόπηση, φιλοξένησαν η εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι το 61% με βάση αυτή τη δημοσκόπηση λέει ότι να γίνει δημοψήφισμα εδώ. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο? Να προχωρήσουν. Για μας. Κάτι, εδώ τώρα είναι άλλο ζήτημα αυτό που λέτε και προφανώς δεν θα μπούμε με δικαστικούς όρους στον ελληνικό λαό. Τα κόμματα πολιτικά έχουν την ευθύνη για όλα τα ζητήματα και τα άλλα είναι, νομίζω, τυχοδιοκτισμοί. Και εγώ θα μείνω και στην επισήμανση του Αρχιεπισκόπου Ελλάδας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δήλωση, γιατί αντιλαμβάνεται με τους όρους της Εκκλησίας και τον ρόλο του και τον τιμά, ότι η στάση του δεν θέλει να διχάσει και δεν πρέπει η Εκκλησία να διχάσει, και το κάνει. Δεν είναι αυτό, είναι γιατί είναι αυτό μέσα στους όρους της ορθόδοξης ελληνικής Εκκλησίας. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Αυτήν την εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει 3 χρόνια στην κυβέρνηση. Το διάστημα αυτό επέβαλε πολιτικές τις οποίες, σύμφωνα με τις θέσεις σας, δεν πίστευε, δεν στήριζε. Διαρρήξατε σχέσεις με συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα και ποιος είναι ο σχεδιασμός για μετά? Γιαμαλή, να βάλουμε 3 όρους σε αυτή την περίοδο. Ο πρώτος είναι ότι αναλάβαμε την ευθύνη μιας δύσκολης περίοδου. Δεν έχω και καμία αντίρρηση και το έχω πει και δημόσια ότι ήταν για όλους μας δύσκολες επιλογές. Όμως πήρα μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Η αριστερά είναι και για τις ευθύνες και για τα δύσκολα. Αλλιώς δεν θα είχε και ρόλο. Δεύτερον, ότι δεν μπήκαμε για να ιτηθούμε. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βήμα-βήμα κερδίζουμε το χώρο, κερδίζουμε και αναστρέφουμε με ένα άλλο πρόσημο. Και είναι αυτό που είπα και χθες στην Κεντρική Επιτροπή. Οι δικές μας επιλογές είχαν το αριστερό πρόσημο. Γιατί μέσα στα δύσκολα τα οποία υπήρξε ένα μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγάλο, μέτρων, παρεμβάσεων, που είχαν σχέση με τα λαϊκά στρώματα τα οποία είχαν πληγεί. Εμείς ακούμε τον ελληνικό λαό, είμαστε στραμμένοι προς αυτόν. Προφανώς έχουμε κάνει και δύσκολες επιλογές, αλλά ήταν βασικό να τελειώσει αυτή η μεγάλη περιπέτεια. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ολοκληρώνοντας και κλείνει, θα είναι ένας κύκλος που θα κλείσει το 2018. Είναι αισιόδοξη προοπτική, όπου η χώρα μπορεί και έχει τη δυνατότητα να βγει από την επιτροπία. Αυτό έχει η μεγάλη σημασία και είναι να στηρίζει τις δικές δυνάμεις. Θα επιδιώξουν, και εδώ είναι τώρα το θέμα, θα επιδιώξουν. Και θα δώσουν τα ρέστα τους, να το πω έτσι λαϊκά, την επόμενη περίοδο, αυτοί οι οποίοι χάσαν σε όλες τις επιλογές τις οποίες κάναν, ή τις, εγώ τις έχω πει αντικοινωνικές την προηγούμενη περίοδο, ενάντια στην κοινωνία, θα επιδιώξουν να δυσκολέψουν και να προσανατολίσουν σε άλλες κατευθύνσεις, γιατί χάνει το σύστημα της διαπλοκής και το τρίγωνο όλο που του στήριζε όλα τα χρόνια. Εμείς θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη, είναι σαφές. Και το τρίτο, και τελειώνω, είναι όλο το πρόγραμμα, είναι μεταμνημανιακή περίοδος, είναι, θα σας έλεγα, το στίγμα που πρέπει να δώσεις
την επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι η στιγμιαία διακυβέρνηση αυτή της αριστεράς. Η διακυβέρνηση αριστεράς θα είναι το σύνολο των αλλαγών τον οποίο πρέπει να κάνει και να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα. Και είναι σχεδιασμένα. Έχουμε πια την εμπειρία, έχουμε και την βάση των θέσεων των οποίων και επιλογών είχαμε κάνει. Αυτό μας δίνει λοιπόν το δικαίωμα και εκεί θα φανεί για άλλη μια φορά όριμος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μένουμε λίγο στις απαντήσεις σας. Σε αυτό βεβαίως. Πάμε να σταθούμε λοιπόν. Ξεκινήσατε με το κομμάτι της αριστεράς. Ήρθε η τάση των 53+ και μίλησε για αριστερή στροφή. Ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αριστερή στροφή. Σωστά το λέω? Βεβαίως. Σωστά. Πρακτικά αυτό σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχε αριστερή στροφή τώρα. Κάπου αλλού ήταν η στροφή και πρέπει να έρθει πάλι προς τα αριστερά. Και Σάντι, είναι καταρχήν να πούμε το εξής, ότι είναι δικαίωμα και είναι κατάκτηση για μας ο πλούτος της σκέψης που υπάρχει. Όλα τα ρεύματα ιδεών αυτή τη στιγμή στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζουν και εντός κυβέρνησης και στο επίπεδο του κόμματος. Οι συμβολές τους είναι σημαντικές, οι προβληματισμοί τους είναι συνολικοί. Και εγώ καταθέτω προβληματισμούς. Δεν σημαίνει επειδή είμαι ο γραμματέας του κόμματος, δεν εκφράζω στα όργανα μέσα και στις συζητήσεις τις προσεγγίσεις και τις ενστάσεις μου ενδεχομένως mm-hmm. ή και τις προσωπικές επιλογές που μπορούν, τις σκέψεις για επιλογές που μπορούμε να κάνουμε προσωπικά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι βοηθάει. Νομίζω σήμερα όλοι με συνοχή. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και οφείλεται σε όλους μας. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει σε εμάς κανένα θέμα. Θα απατούσα, θα σας έλεγα, να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο όλα τα μέλη του κόμματος και όλα τα ρεύματα ιδεών, γιατί είναι μια περίοδος η οποία δεν υπάρχει εμπειρίες, δεν υπάρχουν ιστορικές εμπειρίες. Και όλη η αριστερά και όλη η Ευρώπη παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Κύριε Ρήγα, εκπροσωπείτε τον ίδιο κόσμο που εκπροσωπούσατε το 2012 ή έχετε χάσει μερίδα ψηφοφόρων και κόσμου? Δεν ξέρω την ερώτηση έτσι όπως την κάνετε, τι εννοούμε τον κόσμο. Εμείς με δύο εκλογικές διαδικασίες οι οποίες έγιναν και με ειλικρίνεια απευθύνθηκαμε στον ελληνικό λαό, πήραμε την στήριξη και ταυτόχρονα έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία στο δύσκολο δημοσιονομικό κορσέ τον οποίο μας είχε επιβληθεί, κάναμε όλα αυτά τα οποία νομίζω έχουν φέρει την ελληνική οικονομία, τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα μας τουλάχιστον σε μια σταθεροποίηση. Εγώ δεν λέω ότι και σε ανάγκη να σκέφτονται ότι υπάρχει προοπτική. Και αυτό υπάρχει. Νομίζω είναι δεδομένο τώρα. Φαίνεται από παντού. Δηλαδή από το 2015 η έξοδος θα είναι καθαρή και θα δούμε καλύτερες μέρες. 18. Είναι κάτι για το 18. Ναι, από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει αυτό και νομίζω το έχει πει και ο Γιάννης Δραγασάκης. Καθαρή έξοδος σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση. Γιατί μπορεί να υπάρξουν. Κρίσεις είναι στην οικονομία και στην παγκοσμιοποίηση είναι υπαρκτές και μπορούν να συμβούν. Άρα να έχει να αντιμετωπίσει. Δεν υπήρχε την προηγούμενη. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είχα μια οικονομία η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, ήταν αδύναμη και κυρίως δεν είχε πάρει μέτρα για να προασπίσει την ελληνική κοινωνία και την οικονομία της. Άρα είναι βασικό αυτό. Αυτό το κάνουμε. Δεν μπαίνουμε σε τίποτα άλλο, για μας είναι σταθερός στόχος, ότι ούτε προαπαιτούμε άλλα, ούτε ό,τι έχει να κάνει με επιτροπίες. Θα δανειστώ, θα μου επιτρέψετε να δανειστώ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο όμως, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν δύο κίνδυνοι, ο ένας είναι οι τράπεζες και ο άλλος είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και θύμισε ότι έχει ζητήσει να έρθει το αφορολόγητο το 2019. Ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος έχει απόλυτο δίκιο. Επισημαίνει τους κινδύνους. Δεν σημαίνει ότι η στρατηγική δική μας είναι διαφορετική. Άρα έχουμε καράξει μια στρατηγική. Υπάρχουν οι κίνδυνοι, προφανώς. Και βεβαίως θα σας έλεγα ότι και οι τράπεζες πρέπει να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Από εδώ και πέρα έχουν ευθύνη τεράστια το τι συνέβη την προηγούμενη περίοδο. Και νομίζω και με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και ο έλεγχος ο οποίος που δεν γινόταν την προηγούμενη περίοδο. Αλλά πρέπει να στηρίξουν και την πραγματική οικονομία, γιατί δεν στηρίξαν την πραγματική οικονομία. Αν θα δείτε δάνεια τα οποία είχαν δοθεί είτε σε κόμματα, αλλά παραβλέπω αυτό, είτε σε επιχειρήσεις στυλ Μαρινόπουλου, ήταν μια κατάσταση που δεν στήριζε την πραγματική οικονομία. Στο τελευταίο διάστημα όμως, κύριε Ρήγα, οι τράπεζες είναι συνδεδεμένες στο μυαλό μας με τα κόκκινα δάνεια. Και νομίζω ότι όλοι
παραδέχονται και εκεί το παραδέχτηκαν οι συντροφοί σας ότι είναι ένα αγκάθι, μια δυσκολία από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσω με τι έχω πει ως εκπροσωπώντας θεσμικά το κόμμα, ότι δεν θα υπάρξει πληστιασμός πρώτης κατοικίας με βάση και αυτά που υπάρχουν και λαϊκών στρωμάτων και ανθρώπων που επιβιώσαν ή επιβιώνουν δύσκολα. Στην συνάντηση που είχαν οι τραπεζίτες πάντως προχθές με τον κύριο Κέρα, κάπως αλλιώς τους τα είπε. Εγώ λέω και τι κάνουμε και τι θα πρέπει να κάνουμε. Και στην εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής που έκανα, υπάρχουν 5 άξονες οι οποίοι λένε ακριβώς τι πρέπει να γίνει την επόμενη περίοδο. Είναι το εποπτικό μέρος το οποίο έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση για να παρακολουθεί, μην γίνει κάτι το οποίο φεύγει από τους όρους τους οποίους έχουμε πει. 2. Να διερευνηθεί θωράκιση ακόμα μεγαλύτερη της πρώτης κατοικίας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ευθύνη είναι των τραπεζών να αναδείξουν όλα αυτά τα δάνεια και όλους αυτούς οι οποίοι, εγώ δεν θα τους πω κακοπληρωτές, θα τους πω ότι δεν τιμούν την ελληνική πολιτεία και τον Έλληνα πολίτη. Είναι επικίνδυνοι οι οποίοι παίξανε τα αρέστα τους όλη την προηγούμενη περίοδο, φτιάξανε περιουσίες, τις βγάλανε έξω εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ο νεοφιλελευθερισμός, αυτό είναι ο τυχοδιοκτισμός, αυτό είναι το τρίγωνο της διαπλοκής. Κύριε Ρήγα, να πάμε και σε ένα άλλο ευαίσθητο θέμα. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους της Αυγής και του Κόκκινου? Είδαμε μια παρέμβασή τους εχθές στη διάρκεια της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως και ήταν και σε συνεννόηση όλοι οι εργαζόμενοι μαζί μου. Εμείς δεν έχουμε κανένα, ξέρετε, δεν λειτουργούμε, κυρία Γιάμαλη, το ξέρετε κι εσείς από δημοσιογραφικά όλα τα χρόνια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός προς όλους και με τους όρους τους οποίους θα σας έλεγα και ακούμε, αλλά και να σέβονται και να σεβόμαστε. Τώρα, επί της ουσίας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταρχήν σε όλη την Ελλάδα περνούν μια μεγάλη, μεγάλη κρίση. Και αυτοί την περνάνε είτε για το ποιοτικό τους μέρος, είτε και για το οικονομικό, λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αντιστοιχούν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα τα οποία συμβάλλαν και θα συμβάλλουν στην επόμενη πορεία. 2. Είναι μέσα τα οποία δεν λειτουργούν με όρους επιχειρηματικούς, δεν λειτουργούν με όρους πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Λένε ότι έχουν την πολύ συγκεκριμένη παρουσία και για την αλήθεια και με ευρέως τρόπο, θα σας έλεγα, το οποίο έχουν δώσει συνεντεύξεις ή θα σας έλεγα ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις, παρεμβαίνουν πολιτιστικά, παρεμβαίνουν στην άλλη αντίληψη της αριστεράς. Νομίζω και η Αυγή, μια ιστορική εφημερίδα, έχει δείξει δείγματα όλα αυτά τα χρόνια και με την γραφή και τον ανθρώπο που έχουν περάσει. 3. Είναι ένα μέσα τα οποία οι πόροι τους είναι συγκεκριμένοι, οι οποίοι υπάρχουν. Είναι τα μέλη του κόμματος, οι συνδρομές τους, η βοήθεια των φίλων και όλων αυτών οι οποίοι μπορούν να τα, και θέλουν να τα στηρίξουν για να υπάρχουν. Και κλείνω για να το ξεκαθαρίσω, τα μέσα θα συνεχίσουν. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι, και έχουμε ζητήσει είναι να συμβάλλουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, κρατώντας και τις θέσεις εργασίας, γιατί έχουν προσφέρει όλοι σε αυτή την πορεία, αλλά να κρατηθούν. Γιατί η οικονομική πόρη, κυρία Γιάμαλη, η οικονομική πόρη είναι συγκεκριμένη. Δεν θα μπούμε εμείς ποτέ σε καμία διαδικασία, και είμαι σαφής αυτό, όπως μπήκε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, 200 εκατομμύρια, τα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια, και είναι, θα σας έλεγα, και ανακοινώσεις που έχουν βγάλει, είναι ντροπή όταν χρωστάνε στον ελληνικό λαό ήδη. Κύριε Γραμματέα, η συζήτηση περί ομίλου θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή, θα ευοδοθεί, υπάρχει χρονοδιάγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση? Να ολοκληρώσω λοιπόν και ευχαριστώ για την ερώτηση. Πάμε για εξορθολογισμό συνολικό, ποιοτικό και λειτουργικό, και ταυτόχρονα ένας όμιλος, γιατί ήταν λάθος, θα σας έλεγα, εντάξει, απειρίες έχουμε, δεν είμαστε επαγγελματίες του είδους πολλές φορές. Δημοσιογραφικά θα έλεγα ο εξορθολογισμός να μην περιλαμβάνει τη λέξη απολύσεις. Κύριε Σαράντη, ακούστε λιγάκι, ήμουν σαφής, τι είπα, ήμουν σταθερές όλες τις εργασίες. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Ήταν αυτή η πρότασή μας. Και είναι και δημόσια, το λέω, και για όλους. Άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα είναι δεδομένα, γιατί πάμε σε άλλες περιπέτειες. Και ο όμιλος σημαίνει όλα τα μέσα ενωποιημένα, και η εφημερίδα και το ραδιόφωνο και τα site
σε λογική πόρταλ και θα είναι και αποτελεσματική η παρέμβασή τους και νομίζω ότι όλοι και όλες μπορούν να έχουν και να αποκτήσουν και ποιότητα τα μέσα αλλά κυρίως να δείξουν την, όσοι θα συμμετέχουν και θα είναι μέσα στο χώρο αυτό την πραγματική αξία και την προσωπική τους αλλά και της αριστεράς. Κύριε Ρήγα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τόση ώρα που κουβεντιάζουμε, να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν το δύσκολο ρόλο σας. Γιατί πολύ δύσκολος ο ρόλος του γραμματέα, γιατί πρέπει να συνθέτει όλες τις απόψεις και να βγαίνει και να τους παρουσιάζει. Δεν είναι εύκολο. Πολύ, πραγματικά πρέπει να είναι δύσκολο και το ξέρετε καλύτερα από εμάς, φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.